Λοιπόν, bon, εδώ κοντά μα, όπω είπαμε, κυρία Τώρα Πακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Πακογιάννη. Καλώ ήρθατε. Καλή σα μέρα. Σας Ευχαριστούμε που είστε κοντά μα. Σε θερμή. Θα λοιπόν, ξεκινήσουμε, βέβαια, με το θέμα τη ημέρα, με τι εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ, καταιγιστικέ εξελίξει μετά την παρέμβαση Τσίπρα. Έχουμε ξανά εκλογέ. Ε, με τον κύριο Κασελάκη το υποψήφιο, θα δούμε αν θα υπάρχει άλλο υποψήφιο. Τι βλέπετε εσεί εκεί τώρα, τι θα γίνει. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου πέφτει λόγο, όπω mm. καταλαβαίνετε. Απλώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τι εξέλιξει. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για μα, διάλυση. Για διάλυση. Δηλαδή έτσι όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή ή θα το κερδίσει ο Κασελάκης οπότε όλο το σύστημα, ε, θα μαζευτεί, το ΣΥΡΙΖΑ ναι. θα πάει κάπου αλλού ενδεχομένως. Αδερφή που τον ότι δεν θα μείνουν δε, 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 δύσκολο Είναι δύσκολο. Μετά από αυτά που Πλέον είναι στην προτισμή έχουν προτισμή γίνει, και ούτω τα... με... Τα... Τα... έχουν mm. γίνει τα πράγματα προσωπικά. Φόλυτα. Έχουν mm. πάψει να είναι. Άρα μπορεί να πάει για ένα διάσπαση έτσι όπω το Αλλά πράγμα. το πρόβλημα, το πρόβλημα τη αντιπολίτευση, κύριε, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι τα πρόσωπα. Το πρόβλημα τη αντιπολίτευση είναι οι πολιτικέ. Mm -hmm. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσία. Mm -hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο δεν της πρόβλημα. Δεν περνάει στην Είναι Mm -hmm. Δηλαδή, δεν, έχουν, έχουν μπερδέψει, δεν ξέρουν ακριβώ ποια είναι η ταυτότητά του. Η παρέμβαση τη Πάρτε... Ήπρα πώ την είδατε, κύριε Παπαγιονίδη. Γιατί αυτό ήταν ο καταλήτη. Η παρέμβαση τη ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Mm -hmm. Δηλαδή, του είπε ή διαλύεστε ή μα, βρέστε μία άκρη. Mm -hmm. Έπρεπε να κάνει κάτι, υποθέτω. Mm -hmm. ε, έβαλε το, το κερασάκι στην τούρτα mm -hmm. και το διέλυσε. Το mm -hmm. σύστημα πλήρω. Mm -hmm. Το άλλη... οποίο δείχνει κιόλα ότι όλα αυτά τα οποία λένε στα κόμματα, συνέδρια, πράγματα, θα... με... τι να ξέρω το συνέδριο στον αέρα Την το καλημέρα ε, ε, σας. Τον βοηθάει τον ακυρώνει τον κύριο Κασκάκη. Δεν, okay. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. τα ενδότερα το του, ύφος του Το ύφος της παρέμβασης εδώ. Το ύφος της παρέμβασης ήταν ευθέτε όλοι. Mm -hmm. Αυτό κατάλαβα. Τάριξε σε όλου. Τάριξε σε όλου και από εκεί και πέρα προσπαθεί να, να βρει μια τέλο πάντων ισορροπία ενδεχομένω να βγάλει και τη δικιά του ευθύνη από μέσα. Εν μπορεί να κερδίσει ο Κασελάκη αυτή τη διαδικασία ξανά, τι λέτε. Μπορεί. Τι mm -hmm. Τίποτα. Όλα, όλα είναι δυνατά. Εδώ Η λένε τώρα ότι πάει να φτιάξει ένα νέο κόμμα, κύριο Κασελάκη. Δηλαδή με άλλα σύμβολα, άλλα ονόματα, άλλα μέλη, άλλα στελέχη, άλλη οργάνωση. Ωραία. Mm -hmm. Άμα το θέλουν, φτιάχνει ένα άλλο κόμμα. Εμεί στη Νέα Δημοκρατία mm -hmm. από πανιδρύσεις ξέρουμε. Είστε έτοιμοι. Ε, όλα αυτά τα έχουμε κάνει. Mm -hmm. Αλλά υπάρχει μία δομική διαφορά. Στη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Mm -hmm Ακόμα, όλοι διαγραφήκαμε κατά διαστήματα από τους αρχηγούς μας, είτε ο Σουφιάς, είτε εγώ, είτε διάφοροι. Mm -hmm. Ποτέ όμως δεν ε, αμφισβητήσαμε το κόμμα. Mm -hmm. Γιατί το κόμμα έχει βάσεις, mm -hmm. έχει ρίζες, είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, mm -hmm. το, που, το οποίο σεβαστήκαμε πάντα. Mm -hmm. Και έτσι, οτιδήποτε Αυτό και να έχει γίνει, εσύ. κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, mm -hmm. εγώ τουλάχιστον, στα 25 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν τα έχω δει. Τη την κυβέρνηση την ευνοεί αυτό το περιβάλλον, κύριε Παπαγιονιτό. Το λέω υπό την καμία ότι καμία κυβέρνηση δεν ευνοείται από το να μην έχει αντιπολίτευση. Ε, δηλαδή, όσο περίεργο και αν ακούγεται, η κυβέρνηση θα ήθελε να έχει μια σοβαρή αντιπολίτευση απέναντι τη. Αλλά πού να τη βρει. Mm -hmm. Παρακολούθησα χθε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Σα ορκίζομαι. Με πολύ το μεγάλο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, ναι. ναι. Άκουσα μία περιπλοκότη σκέψη και ανάλυση η οποία έλεγε είμαι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων πλην όμως θα τα καταψηφίσω. Mm -hmm. Και έρχεται κάποιο και λέει για έλα εδώ ρε μεγάλε. Γιατί θα τα καταψηφίσεις. Γιατί λέω, θέλ θέλω αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Mm -hmm. Μάλιστα. Ποτέ στην ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια η χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου δεν ήταν μεγαλύτερη mm -hmm. από ό,τι είναι σήμερα. Δεν θέλω εμπεροβηματοποίηση τη παιδεία, Ε, Δεν θέλω, λέει, εμπεροβηματοποίηση. Μα ένα λεπτό. Για μη κρατικά πανεπιστήμια λέμε, τα οποία θα έχουν αυστηρού όρου κτλ. Mm Θέλει -hmm. Και, και τελικώ δεν θέλω να δέσω ναι. τα mm -hmm. παπούτσια του Μητσατάκη. Μα τα δένει κάθε μέρα, ρε φίλε κάθε μέρα με τον τρόπο με τον οποίο μιλά και τοποθετείσαι, δεν είστε παπούτσια. Σκεφτείτε αυτού. Εδώ αυτούς... βάζει η κομματική πειθαρχία για το Ναι, μα αυτό. σκεφτείτε αυτού του συναδέλφου του Πασόκ, οι οποίοι τόσο καιρό βγαίνουν σε εσά. Σε εσά, εδώ. Ναι, ναι, βέβαια, Και λένε κάθε μέρα, εμεί είμαστε υπέρ κτλ. Γιατί είναι υπέρ, Παίρνω, σταθούμε Διότι επόμενοι. η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι υπέρ. Διότι ο κόσμο σου λέει ότι αντί να στέλνω το παιδί μου στην Κύπρο, θέλω να το στείλω στην Αθήνα. Διότι αυτοί που το στείλουν στην Κύπρο δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα λεφτά να το στείλουν στην Αμερική. Βεβαίως. για να λέμε τα πράγματα Προστά με το όνομά του. Έτσι Βεβαίως. δεν είναι. Προστά. Διότι η Αμερική κάνει μια περιουσία σήμερα. Η Κύπρος δεν κάνει μια περιουσία. Θέλω να το στείλω το παιδί μου στην Κύπρο και. Μια μεσαία οικογένεια έχουν... μπορεί να το στείλει. Αλλά στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι. Mm -hmm. Δεν πρέπει να μπορούν να έρθουν παιδιά από την Κύπρο, από τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά στην Ελλάδα που είναι πιο κοντά για να μπορέσουν να κάνουν σπουδές. Μάλιστα, Γι αυτό, αυτό λέτε, λοιπόν το, 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 το πολύ απλό, ναι. ο κύριος Ανδρουλάκης για να μην δέσει λέει τα παπούτσια του Μητσοτάκη τα δένει τόσο σφιχτά που πρέπει ναι. να πάει ο Μητσοτάκης σε, σε τσαγκάρι. Αυτό ευνοεί την κυβέρνηση ή όχι? Τι... Στην τοποθέτηση του ενώ τώρα διαστόματο. Την ευνοεί βεβαίω στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την ευνοεί. πιο προσαρμοστεί στο κέντρο, α πούμε. Ε, βεβαίω. Μα τότε. διότι μα, όταν, όταν πα κόντρα στην κοινή λογική του κόσμου. Mm -hmm. Διότι μιλάμε τώρα για την κοινή λογική του κόσμου, όχι mm -hmm. την κοινή λογική mm -hmm. έτσι γενικώ. Είναι κάτι το οποίο το θέλει ο κόσμος, καταγράφεται παντού, mm. έχει λογική. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα παγκοσμίω, η οποία πλέον δεν έχει αυτή τη δυνατότητα για τους φοιτητέ της. Mm. Και έχει το κύριο από και λέει αυτή την κουβέντα. Εδώ μεταξύ είναι τόσο δύσκολο να το υποστηρίξεις... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, δηλαδή, και μάλιστα δεν πει να κάτι πεις. άλλο. Είμαι Έχει και με κάτι. το χωροφύλαξη και ναι. με τον αστιφύλαξη και βάζω και κομματική πειθαρχία και κάνω και αυτό και τα πράγματα. Mm. Τώρα εσείς όμως εντάξει ας πούμε ότι δεν έχετε αντίπαλο στην αντιπολίτευση. Όμω η παράταξή σα χάνει προ τα δεξιά, κύριε Παπαγουγέννη. Βλέπουμε ένα βελόπουλο να ανεβαίνει, να φτάνει σχεδόν διψήφιο. Μπορεί και να πάει ο άνθρωπο, δεν το ξέρουμε. 9,5 του δίνουν δημοσκοπήσεις με την αναγωγή αυτή την ώρα. Γενικά φαίνεται να έχετε εγκαταλείψει αυτό το κομμάτι που ήταν πάντα μέσα σε μια μεγάλη παράταξη, όπω έλεγε ακόμα και ο Κωνσταντίνο Μιζωτάκη. Την παράταξη του 47%. Δεν το, αυτή αυτή δεν το έχουμε εγκαταλείψει. Δεν το έχουμε εγκαταλείψει. Είναι βέβαιο ότι ο κύριο αυτή, τη στιγμή κάνει την πολιτική του, του απόλυτου λαϊκισμού και ο λαϊκισμό πάντα κερδίζει. Μάλιστα. Και επειδή δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να κάνουν ένα σοβαρό λαϊκισμό, διότι σκοτώνονται μεταξύ του. Κερδίζει αυτό. Κερδίζει αυτό. Από αυτός. κοντά βγήκαν αυτή και ιεράρχε σε αυτή την λειτουργική. Ναι, Για παράδειγμα, ναι. ο Μητροπολίτη ναι, Για ε. τα ομόφυλα. Για είπε, τα ομόφυλα. Στου βουλευτέ του Πειραιά. Μην πατήσετε στην Εκκλησία. Και από κοντά και η τη Κρήτη. Που λέει ο νονό πρέπει να είναι χριστιανό Ορθό. Και δεν είναι. Να έχει κάνει θρησκευτικό γάμα. Και να έχει κάνει θρησκευτικό γάμα. δηλαδή δεν μπαίνει μέσα να είναι νονό. Εντάξει, άρα εγώ έχω δυνατότητε να βαφτίσω. είμαι Εντάξει, Εμείς δεν είναι υπάρχει θέμα. Και με Εντάξει. την Εκκλησία τη Κρήτη και παντού. Εντάξει. Και Εντάξει. έχει δικαίωμα η Εκκλησία Εντάξει. να επιλέγει Εντάξει. τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κάνει τα μυστήριά τη. Και θέλει να έχει ένα νονό. Ο οποίος να είναι... Έτσι, δεν είναι καινούργιο αυτό. Αλήθεια. Αυτό ελέγχθη από την πρώτη φορά όταν δημιουργεί, όταν αποφασίστηκε ο πολιτικός Λάξτε. γάμος. Mm -hmm. Άρα Αλλά με αυτό το αυτός κριτήριο... Αυτός ο ιδιότυπο αφορισμός, δεν θα πατήσει κανείς στην εκκλησία πια, είστε εκτός κοινωνίας, mm -hmm. είναι, είναι βαρύ. Είναι βαρύ και δεν είναι τουλάχιστον η αντίληψη την οποία έχω εγώ για την εκκλησία. Mm -hmm. Εγώ τουλάχιστον διδάχθηκα και επειδή είμαι χριστιανή... Ε, Διδάχθηκα ότι ο Χριστός είπε «Αγαπάτε αλλήλους» και η Εκκλησία ανοίγει την αγκαλιά της για όλους. Και για τους καλούς και για τους αμαρτωλούς. Mm -hmm. Άρα και αμαρτωλό να είσαι στην αγκαλιά τη Εκκλησία πα. Mm. Έτσι ξέρω εγώ. Mm, Τώρα, ο Άγιο ε, Πυραιό mm. mm. έχει τι δικέ του απόψει, σεβαστέ. Εγώ ευτυχώ δεν είμαι βουλευτή Πυραιό για να με βγάλει έξω. Αυτό μπορεί να σα κοστίσει. Σα διαβεβαιώ ότι όμως. οι Μητροπολιτέ Κρήτη δεν θα με βγάλουν. Εντάξει, αλλά αυτό μπορεί να σα κοστίσει, γιατί οι, οι Μητροπολιτέ έχουν ένα πέρασμα στην κοινή γνώμη, σε ένα κομμάτι τη κοινωνία. Ε, μπορεί ενδεχομένω και να το κατευθύνουν, να το επηρεάσουν στη κρίση, του, μπορεί εκεί να έχετε πολιτικό κόστου. Ενδεχομένω. Αλλά αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δείγματα γραφή ότι κινείται με το φόβο του πολιτικού κόστου, διότι δι άλλως πώ μεταρρυθμίσεις δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν σε αυτή τη χώρα. Mm -hmm. Οι μεταρρυθμίσεις γίνονται πάντα με ένα ποσοστό των ανθρώπων να διαφωνεί. Και ή να ξεβολεύεται. Έτσι, για τι υπόλοιπε μεταρρυθμίσει, τώρα λέω, δεν μιλάω για του ομόφιλου. Γιατί οι ομόφιλοι. Το πριν θέμα αφορά μόνο εκείνου, δεν το αφορά την εκπαίδευση. Ναι, το τι έλεξε και τελείω. Εγώ θέλω να επιμείνουμε λίγο στο πριν, στο, σε αυτό που λέγαμε πριν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουν μια σειρά καταλήψεων. Έχουν μια σχολή που ανακοίνωσε επίσημα, είναι κι άλλε, την ακύρωση των εξετάσεων. Τέλειωσαν εξετάσει του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλε από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι μακρύ, μακρά η περίοδο των καταλήψεων. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία, να τελειώσουν οι καταλήψει, να παρέμβει η ίδια, αφού βλέπουμε πριτανικέ αρχέ να κάνουν πίσω να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη Έχες, που του αναλογεί Τι θα yeah, γίνει εδώ. Δεχόμαστε όντω κριτική και αν θέλετε την κάνουμε κι εμεί, ήδη ίδια την κριτική και στου εαυτού μα mm -hmm. για αυτή την κατάσταση. Δυστυχώ οι παίκτε. Είναι πάντα πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι ένα ή δύο, δεν είναι μόνο ο Υπουργό Παιδεία ή η κυβέρνηση. Είναι και οι Πριτάνε, είναι και οι, οι, οι φοιτητέ οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν, αλλά πλην όμω είναι μουγγοί. Mm -hmm. Όλα αυτά παίζουν μαζί ένα ρόλο. Θα περάσουμε μία αναταραχή. Mm -hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Mm -hmm. αλλά είναι τόσο παράλογο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, έρχομαι, βεβηλώνω το δημόσιο πανεπιστήμιο, σπάω τη δημόσια περιουσία, κάνω κατάληψη, χαλάω το περιβάλλον στο οποίο σπουδάζουν οι άλλοι, κατατάλα στο όνομα υπεράσπισης το του δημοσίου πανεπιστημίου. Η είναι... κυβέρνηση εδώ αυτό... δεν έχει λόγο. Έχει λόγο. Γιατί Και θα κάνει την ακούω προσπάθεια. Γιατί να λένε ότι εντάξει. Ε, να, να γίνει μια διαχείριση ήπια. Μα τα συμφέροντα των πολλών φοιτητών που προέρχονται από φτωχέ οικογένειε και θέλουν να δώσουν εκτάσει του, να πάρουν το πτυχίο τους, να φύγουν μπροστά, να αναλάβουν τη ζωή του, δεν είναι υπέρτερο. Βεβαίω είναι υπέρτερο. Και αυτό προσπαθεί να κάνει. Και προσπαθεί να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι τόσο επιτυχημένο. Εγώ είμαι έτοιμη να το αποδεχθώ. Δεν, δεν έχω. Αν υπάρχει κάποια καλύτερη ιδέα. Να την χρησιμοποιήσουμε ή να πέσει πάνω στο τραπέζι. Αυτό θα ήταν παραδείγματο χάρη ένα σοβαρό διάλογο για την παιδεία που θα έπρεπε να γίνει. Mm -hmm. Μέχρι πού μπορεί να πάει, Θα βάλουμε τα ματ μέχρι, μέσα στα πανεπιστήμια. Έχουν μπει σε κάποια. Σε κάποια έχουν μπει για δεν λίγο είναι χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο δεν, ε, δεν, ε, δεν είναι εύκολη η διαχείριση. Για να λέμε του, του στραβού το δίκαιο. Αλλά στο τέλο τη ημέρα. Οι εκσταστικές που θα χαθούν θα είναι πολύ λίγες. Mm. Αλλά η ευθύνη για αυτές που θα χαθούν είναι δική τους. Έβλεπα τα κείμενα, τα, τα κείμενα των, των καθηγητών mm -hmm. οι οποίοι βγαίνουν και δεν έχουν άλλο επιχείρημα παρά μόνο την κομματική ταυτότητα. Mm -hmm. Βρέ παιδί μου, κάποτε θα πρέπει να σκεφτούμε και τις άλλες γενιές. είστε καθηγητές, είστε άνθρωποι που έχετε ταχθεί να μορφώσετε αυτή τη γενιά. Και βάζετε το όποιο κομμα... την όποια κομματική ταυτότητα πάνω από το καλό, αν θέλετε, του ανθρώπου ο οποίος σας έχει χρεωθεί. Ναι, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Άρα ένα μέτωπο είναι αυτό. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστείτε. Mm. Είπατε τις απόψεις σας. Το άλλο βέβαια το των αγροτών. Και εδώ έχουμε μεγάλε κινητοποιήσει, κύριε Παπαγιαννή, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ήρθαν οι άνθρωποι στην Αθήνα, κόσμια, συντεταγμένα κτλ. Όπω έπρεπε, διαδήλωσαν. Έχουν αιτήματα σοβαρά οι αγρότε πια. Δεν είναι όπω ήταν κάποτε. Που έβγαιναν, διαμαρτύρονταν, έπαιρναν κάτι, έφευγαν. Τώρα τα πράγματα, νομίζω, κυρία Παπαγιαννή, το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη κινητοποιούνται οι άνθρωποι παντού. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Και γι' αυτό και, ο... γι αυτό και, η, Ευρώπη... Γι αυτό και η Ευρώπη θα προσαρμόσει την πολιτική τη. Διότι η κριτική η οποία γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι απολύτως δικαιολογημένη. Mm -hmm. δηλαδή φορτώσαμε την πράσινη ε, αλλαγή στις πλάτες ναι, των το. αγροτών. Δεν, αντέ δεν το αντέχει αυτή τη στιγμή mm -hmm. καμία οικονομία. Mm -hmm. Και το θέμα της διατροφικής αλυσίδας, το έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μην παράγει επαρκώ για να ταΐσει, για να το πω λαϊκά, τον κόσμο της. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Mm -hmm. Και επειδή τα πράγματα δεν μπορεί να είναι στατικά και αν κάποιος κάνει κριτική στην Ευρώπη, είναι ακριβώς ότι η γραφειοκρατία της είναι πάρα πολύ αργή στο να προσαρμοστεί, <χει> οι πολιτικές ηγεσίε και ο κ. Ο Μητσοτάκης το είπε πάρα πολύ σαφώ αυτό, θα αναγκαστούν να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα yeah. και όχι στην πραγματικότητα προ 5, 6, 7 ετών. Yeah. Αυτή είναι η, η αλήθεια σήμερα. Οι, οι αγρότες ξέρουν ότι από πλευράς ελληνικής ό,τι ήταν να δοθεί μέσα στη, γίνει, στα, δέτε, στα yeah. δημοσιονομικά περιθώρια έχει. Τώρα γίνει. πρέπει Ευρώπη. να Ευρώπη. Πρέπει να γίνει και η δουλειά στη Θεσσαλία. Yeah. Αλλά πέραν αυτού. Η δουλειά... το, 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 μπαλάκι είναι στην Ευρώπη. Και εκεί πρέπει να δοθεί σκληρή μάχη. Έχουμε το συμβούλιο μεθαύριο. Έχουμε το, θα να το τάξει εκεί και, και πρέπει, πρέπει εκεί είναι να κερδιθεί. Το και, φιλέ, και θα κερδιθεί σε, σε επίπεδο έχει... πρωθυπουργών. Δεν θα κερδιθεί σε επίπεδο Ευχαριστούμε, κυρία Πακογιάννη. Σα καλημερίζουμε. Καλημέρα. Κα ευχαριστούμε πάρα πολύ.